θέσω περισσότερα από αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Χουλιαράκης, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Τσίπρα στο Κοινοβούλιο. Και συνιστώ και κάτι σε όλους όσους τουλάχιστον από το κόμμα μου, το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν δημόσιο λόγο αυτές τις μέρες. Δεν χρειάζονται ειδικοί επί των διαπραγματεύσεων στα τηλεπαράθυρα. Χρειάζεται πλήρης εμπιστοσύνη, πλήρης εξουσιοδότηση στη διαπραγματευτική ομάδα υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού για να μπορέσουν να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορούν να λένε την άποψή τους ή όχι. να λένε την εκτίμησή τους? Λέω ότι για παράδειγμα ο Ζαχαριάδης, ο οποίος έχει ένα δημόσιο λόγο, πολλές φορές τη βδομάδα εμφανίζεται σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κτλ. Εφόσον δεν είναι ειδικός, δεν μετέχει στη διαπραγμάτευση, δεν γνωρίζει, καλό είναι να μην προδικάζει το αποτέλεσμα, διότι πολλές φορές δημιουργείται στο δημόσιο λόγο μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα της διαπραγμάτευσης και μπορεί να υπονομεύσει, άθελα λέω, ο Ζαχαριάδης, τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Όπως κάτι αντίστοιχο μπορούν να κάνουν οι πανηγυρισμοί στο προφίλ. Δεν χρειάζεται, νομίζω ότι κανένας πανηγυρίζει σε αυτήν. Σε αυτή τη διαδικασία. Κανένας δεν πανηγύρισε. Δεν υπήρξαν πανηγυρισμοί. Νομίζω. Μισό λεπτό, κύριε Ζαχαριάδη. Εγώ δεν είδα κάποιο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ή της κυβέρνησης να πανηγυρίζει. Μην αλλοιώνουμε το πρόσφατο μάλιστα παρελθόν, ότι βγαίνουμε από τη λιτότητα, γιορτάζουμε το τέλος της λιτότητας. Και χθες τον Υπουργό των Οικονομικών που μας λέτε να εμπιστευτούμε να λέει ότι δεν τελείωσε καμία λιτότητα, αλλά αλλάζει το μείγμα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πως δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Υπουργό Οικονομικών. Άρα τουλάχιστον χρειάζεται απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό, σε όλο το επιτελείο και βεβαίως υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού που έχει τον τελευταίο λόγο. Κανένας, επαναλαμβάνω κύριε Μπουσδούκου και το λέω με υπευθυνότητα, δεν πανηγύρισε. Νομίζω ότι σε πολλούς από εμάς και σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας υπάρχει ένα αίσθημα ανακούφισης για το γεγονός ότι δεν θα συμπιέσουμε περισσότερο το ήδη συμπιεσμένο ελαττήριο της ελληνικής οικονομίας. Και προφανώς η λιτότητα είναι παρούσα στην ελληνική οικονομία, καθώς από το 2008 που άρχισε να πέφτει η οικονομία και από το 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια διαρκώς επιβάλλονται μέτρα λιτότητας. Θα είναι πρώτη φορά που ενώ έχουν επιβληθεί όλα αυτά, έχουν την αθρηστική τους συνέπεια, υπάρχει κόπωση της κοινωνίας που δεν θα επιβληθούν άλλα περαιτέρω, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς ένα μαγικό κόκκινο κουμπί να το πατήσουμε και η πληγή που χάσαμε το 25% του εθνικού μας εισοδήματος, που οι πολίτες έχασαν το 40% της καταναλωτικής τους δύναμης, που κατέρευσε το κοινωνικό κράτος, οι κοινωνικές υποδομές, ο χώρος των επενδύσεων, της ιδιωτικής οικονομίας καταστράφηκε, να αποκατασταθούν. Είμαστε στη φάση που μπορούμε να πάρουμε σιγά σιγά τα πάνω μας με τη διαδικασία της ανάπτυξης και βήμα το βήμα να καλύπτουμε το χαμένο έδαφος από το 2008 και από το 2010 μέχρι σήμερα. Να εκλάβω αυτή την απάντησή σας ως πλήρη ταύτιση με τα λεγόμενα του Υπουργού Οικονομικών λίγες ώρες αφότου ξαναακούσαμε σενάρια περί διάστασης και απόστασης μεταξύ Ευκλήδη Τσακαλώτου και Μεγάρου Μαξίμου. Δεν υπάρχει καμία διάσταση στις απόψεις μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Μεγάρου Μαξίμου. Καθημερινά, σε συνεχείς συνεδριάσεις, κουβεντιάζονται τα πάντα. Προφανώς, καταλαβαίνω τη βούληση διαφόρων επικοινωνιακών κύκλων να ανοιχνεύουν παντού διάσταση, τομή. Τσακώθηκε ο κύριος Τσακαλώτος με τον κύριο Χουλιαράκη, έχω ακούσει. Τσακώθηκε ο κύριος Τσακαλώτος με τον κύριο Τσίπρα. Πιο παλιά τσακωνόταν ο κύριος Τσακαλώτος με τον κύριο Βούτσι. Μετά μπορεί να προκύψει κάποιος άλλος ο οποίος να τσακώνεται με τον κύριο Τσίπρα κτλ. Όλα αυτά μπορεί να είναι για την μηντιακή αγορά ενδιαφέροντα. Δεν έχουν όμως καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ενωμένοι και συσπειρωμένοι να δώσουμε αυτή τη δύσκολη μάχη για τη χώρα και να αποτιμήσουμε το αποτέλεσμα όλοι μαζί και στα θετικά που πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε, αλλά και εκεί που θα υπάρξουν μεγαλύτερες δυσκολίες και θα χρειαστεί να κάνουμε βήματα υποχώρησης. Πάντως θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι τα όσα λέγονται και όσα διαδραματίζονται εντός του Κοινοβουλίου δεν τα παρακολουθούν αποκλειστικά και μόνο τα μίντια και οι δημοσιογράφοι. Προφανώς. Επειδή είναι γεγονότα τα οποία έχουν δει τα μάτια μας και έχουν ακούσει τα αυτιά μας. Λοιπόν, δηλαδή, από εκεί και πέρα. Δει, ας πούμε, τον κύριο... Αναφερθήκατε στο διαπληκτισμό του κυρίου Τσακαλώτου με τον κύριο Βούτσι. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε τώρα σε εκείνο το περιστατικό. Είδαμε τον εκνευρισμό. Και υπάρχει εδώ και δύο μήνες μία ανοιχτή δημοσιογραφία σε μίντια, εφημερίδες, blog,
social media. Ξέρετε κάτι, ότι ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Τσίπρας τσακώνονται με όποιον κινείται. Η λέξη λιτότητα, γιατί θα προσπαθήσω να επαναφέρω και τους δυο μας το τώρα. Η λέξη λιτότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο λίγων να συμβαίνει. Ή έχουμε, ή δεν έχουμε, ή βγαίνουμε, ή μένουμε, ή. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μία σαφή θέση. Όταν λοιπόν ακούμε διάφορες προσεγγίσεις ως προς τη συγκεκριμένη συμφωνία, τη συμφωνία προημερών στο Eurogroup, που εδώ αρκετοί αμφισβητούν και το αν υπάρχει συμφωνία ή όχι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, προσπαθώ να εστιάσουμε στο όποιο περιεχόμενο αυτή τη στιγμή έχετε στα χέρια σας για να συζητήσουμε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές προσεγγίσεις, ξαναλέω λοιπόν, για αυτή τη λιτότητα. Κυρία Μπουσδούκου, πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι εκπέμπουμε εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο, αλλά και να προσπαθούμε να εξηγούμε στους πολίτες που μπορεί να μην είναι οικονομολόγοι, να μην κατέχουν αυτούς τους όρους. Ούτε εμείς είμαστε οικονομολόγοι. Προφανώς. Ούτε εγώ προσωπικά δεν είμαι τουλάχιστον οικονομολόγος. Λοιπόν, η λιτότητα είναι η διαδικασία όπου επιβάλλονται κάποια μέτρα και υπάρχει συρρήκνωση του προϋπολογισμού, συρρήκνωση της οικονομίας. Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αυτό βέβαια δεν ακυρώνει την οδύνη, τον πόνο και την πίεση που υφίσταται στο σήμερα η ελληνική οικονομία, στο σήμερα η ελληνική οικογένεια, από όλα αυτά τα οποία έχει φορτωθεί στην πλάτη της όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός ότι δεν προστίθενται και άλλες σταγόνες σε ένα ποτήρι το οποίο είναι οριακά γεμάτο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι γεμάτο. Για να αρχίσει λοιπόν να φεύγει η πίεση που έχουμε από τη σορευτική, άδικη και μονόπλευρη λιτότητα από το 2010 που ξεκίνησαν τα βάρβαρα μνημόνια μέχρι και τις πολιτικές τις άδικες που ισχύουν και σήμερα, χρειάζεται να μπούμε στην ανάπτυξη. Αυτό είναι το φάρμακο της λιτότητας. Να μπούμε το στην ανάπτυξη, να μπορέσουμε να κάνουμε επεκτατικές πολιτικές. Επειδή ο μήνας πια άλλαξε, μπήκαμε στο Μάρτιο, το χρονοδιάγραμμα πια πώς έχει επανακαθοριστεί. Ο κύριος Ντομπρόφσκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Κομισιόν και σημαίνων στέλεχος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε, ισχυρίζεται ότι προλαβαίνουμε να είμαστε έτοιμοι στο επόμενο Eurogroup, δηλαδή να έχουμε το περίφημο Staff Level Agreement. Σε 20 μέρες, δηλαδή. Την συμφωνία των τεχνικών κλιμακίων, αυτό να εγκριθεί, να προχωρήσει και από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει το ταχύτερο δυνατό. Το καλύτερο δυνατό και το ταχύτερο δυνατό για την ποσοτική χαλάρωση. Μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο Eurogroup. Με αυτή την έννοια, κυρία Μπουσδούκου. Μια ερώτηση, γιατί είναι πάρα πολύ κομβικό ότι και να συζητήσει η ελληνική πλευρά, ότι και να συμφωνήσει για μεταρρυθμίσεις, αντισταθμιστικά κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας ρωτήσω, καθώς στόχος μου λέτε ότι είναι η 20η Μαρτίου, που είναι το επόμενο Eurogroup, να σας ρωτήσω πότε βλέπετε να κλείνει ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι από όλες τις πλευρές, πρωτογενή πλεονάσματα και χρέος. Κύριε Μπουσδούκου, εγώ σας είπα τι λέει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Ντομπρόφσκης. Η Αθήνα, εγώ σας ρωτώ τι λέει. Η Αθήνα λέει ότι εμείς προσπαθούμε να κινηθούμε με το ταχύτερο δυνατό βήμα, ώστε να μπορέσουν όλα να συμφωνηθούν γρήγορα. Εμείς λέμε ότι δεν ευθυνόμαστε για τις χρονοκαθυστερήσεις οι οποίες έχουν υπάρξει και ήταν δομικού χαρακτήρα η σύγκρουση μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Γερμανίας, και προς όφελος της Ελλάδας και της Ευρώπης, εμείς και οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη υποστηρίζουμε ότι πρέπει να κλείσει άμεσα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι επειδή έχουν υπάρξει αυτές οι καθυστερήσεις και επειδή όλες οι πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπορεί να μην παίξουν με δίκαιο τρόπο μέχρι τελευταία στιγμή, εγώ αποφεύγω να σας πω ότι εκείνη την ημερομηνία, εκείνη την ώρα θα έχουν ολοκληρωθεί. Πάντως σας λέω την απόλυτη δική μας βούληση. Αναφορικά, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε το ρεπορτάζ του Sky, αναφορικά με την υπόθεση, πηγαίνω σε άλλο θέμα για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, την υπόθεση Καλογρίτσα και όπως αποκαλύπτει τουλάχιστον επιστολή της Attica Bank, την επιπρόσθετη χρηματοδότηση που ζητούσε ο ίδιος να λάβει και μάλιστα με πιεστικό, όπως χαρακτηρίζεται, τρόπο. Εσείς θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, περιμένετε κάποιος να παρέμβει, περιμένετε να δείτε αν κάτι τέτοιο όντως ισχύει ή όχι. Κοιτάξτε, το θεωρώ πάρα πολύ φυσικό για όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν δανειστεί να ισχύουν οι τραπεζικοί κανόνες, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους πολίτες και τις επιχειρηματίες της χώρας. Θεωρώ απόλυτα φυσικό η Τράπεζα της Ελλάδας και οι εποπτικές αρχές της κάθε τράπεζας να εποπτεύουν αυτή τη διαδικασία
Και συμφωνώ και προσυπογράφω με το tweet του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, του κυρίου Παπαδημούλη, ο οποίος σχολίασε πριν από 2 μέρες το ανάλογο θέμα, ότι θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις, είτε το πρόσωπο λέγεται Καλογρίτσας, είτε το πρόσωπο λέγεται Ψυχάρης, είτε το πρόσωπο λέγεται Μητσοτάκης. Εμείς αναφέρομαι σε θαλασσοδάνεια. Εμείς δεν θέλουμε να καλύψουμε και να συγκαλύψουμε κανέναν. Προφανώς δεν το παίζουμε τηλεδικαστές ή πολιτικοί δικαστές. Οι τραπεζικές αρχές πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει και να μην δημιουργείται περισσότερη ένταση από εκεί που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Να βοηθήσουμε το τραπεζικό μας σύστημα, κυρία Μπουζδούκο, επιτέλους να μπει σε υγιείς βάσεις. Τελευταία αυτά ερώτηση, που κάνανε για δεκαετίες το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και καταλυστέψανε τις τραπεζες και τις χρησιμοποιούσαν σαν κομματικά μαγαζιά, δίνοντας δάνεια σε φίλους, κολλητούς, εγκάθετους, παίρνοντας προσωπικό, πρέπει να σταματήσουν και με εμάς θα σταματήσουν. Απαντήστε μου όσο πιο σύντομα μπορείτε. Το χειρότερο ή το εναλλακτικό σενάριο, εάν δεν βγει το χρονοδιάγραμμα, το έχετε σκεφτεί? Το μόνο σενάριο στο οποίο δουλεύουμε είναι η ταχεία ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Οτιδήποτε άλλο δεν θα κάνει καλό στη χώρα και δεν θα κάνει καλό στην Ευρώπη. Όπως οι εκλογές για παράδειγμα. Εμείς δεν υπάρχει σενάριο εκλογών. Έχουν αρχίσει να το παραδέχονται ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία. Το έχουν βγάλει από το τραπέζι. Μάλιστα. Επιτέλους αυτό είναι καλό. Σας ευχαριστώ. Κάτι πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Λέω να αλλάξουμε κλίμα.